παιχνίδι και μετά το παιχνίδι. Δηλαδή. Εν αντιθέσει μάλλον με τον πάνω μας, που είναι ο επόμενος, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει καθόλου υπερεγώ, φαίνεται όμως να είναι πολύ συγκροτημένος και πολύ καλός μάγειρας, ήδη από αυτά που έχουμε δει εμείς. Ναι. Αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα από τον Πάνο, νομίζω χθες είχε ένα... Ο Πάνος ήταν ένα από τα τρία καλύτερα πιάτα. Ο Πάνος, ο Χρήστος και ο Τάσος. Και μάλιστα ο Πάνος και ο Χρήστος είπαν ότι δικαιωματικά θεωρούν ότι ο Τάσος. Δηλαδή, δείξανε και μία, οι παίχτες σου δείξαν και μία συμπεριφορά γενναιοδορίας. Νομίζω ότι στην πρώτη δοκιμασία ο Πανούλης, αν δεν κάνω λάθος, είχε ένα πρόβλημα με το αρνί του. Ναι. Ήτανε ομό. Το είπαμε. Όχι, ήταν ομό, δεν είναι. Ναι. Μετά κατάφερε και βγήκε στα τρία καλύτερα πιάτα. Ο Πανούλης είναι και αυτός ένα εξαιρετικό παιδί. Με κατακτήσεις. Με κατακτήσεις, ναι, το ακούω γιατί και οι φίλες μου λένε πάρα πολύ. Μα η Εσημίνα εκδηλώθηκε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς. Α, τα εσωτερικά λέτε. Cuties, τώρα. Ναι, δεν τα παρακολουθώ cuties, αυτά. Δεν, δεν τα παρακολουθήσεις, α πούμε, σε ένα συμπερόσμα. Η Εσημίνα είπε. Μα είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί, πολύ όμορφος, καθαρός, οργανωμένος. Γιατί να μην αρέσει σε μια γυναίκα, έχει όλα τα καλά. Είναι. Είναι. Συμφωνώ με την περιγραφή της Ασημίνας και μαγειρικά, γιατί ο Πανούλης είναι και 23 χρονών, είναι μικρούλης ακόμα. Θεωρώ, άσχετα με την πορεία του πάλι λέω στο παιχνίδι για να μην επηρεάζουμε έτσι, την κοινή γνώμη, θεωρώ ότι γενικά είναι ένα ταλέντο μαγειρικό που θα κάνει πράγματα είτε έτσι είτε αλλιώς. Και έχει και στοχοπροσήλωση, είναι και σεμνός. Φαίνεται. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Και από τα 23 στα 33, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Γιώργος. Γιώργος, κριτικός.